Νέα κατολή στους Υπρανούς σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό, στο ύψος των Σισών, με την επικινδυνότητα να χτυπά κόκκινο για τους διερχόμενους οδηγούς. Αποκαθαρίτη είχε υποφέθηκαν τα χειρότερα, καθώς ο χωματινός όγκος κάλυψε σχεδόν τη μία λωρίδα κυκλοφορίας. Μηχανήματα προχώρησαν σε αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης, ενώ στο σημείο βρέθηκαν άνδρες του ΒΟΑΚ για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Δεν είναι και μικρή, αλλά έχει ένα ικανοποιητικό όγκο, ένα μεγάλο όγκο μπαζών που έχουν πέσει από τα πρανή, που παρεμποδίζουν το ένα ρεύμα. Την ίδια ώρα, οι ειδικοί αναφέρονται στα φαινόμενα των κατολιστήσεων, τονίζοντας την ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης. Είναι μια ιδιαίτερη χρονιά η φετινή. Δεν ήταν όπως ήταν πριν από 10 χρόνια ή 20-30. Δουλεύει συνεχώς η φύση, ισορροπίες στα διάφορα σημεία των πρανών, των ρεμάτων, αλλάζουν συνεχώς. Γνωστός γεωλόγος περιγράφει τα είδη των εδαφών, τα οποία παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα, καλώντας τους πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Κάθε πέτρωμα, κάθε υλικό έχει διαφορετική συμπεριφορά στο νερό. Τα αργυλώδη, τα μαλακά δηλαδή υλικά, είναι ευκολότερο να είναι σε αυτά ευκολότερο να γίνουν κατολιστήσεις. Να τα δούμε αυτά, πού είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα, πού μπορούμε να κάνουμε φτηνές παρεμβάσεις. Δεν είναι απλά. Δεν έπεσε μια πέτρα, λέει, τη βγάλαμε και τελείωσε. Ανοιχτές πληγές άφησε πίσω της κακοκαιρία στην περιοχή της Λοφούπολης. Τα ξημερώματα του Σαββάτου, ένας μεγάλος κομμάτινος όγκος και λάσπες σκέπασαν ένα περίπου στρέμμα ελεύθερου χώρου επιχείρησης. Εργαζόμενοι γλίτωσαν τα χειρότερα, καθώς πρόκειται για ένα σημείο όπου παρκάρουν τα οχήματά τους. Έπεσε ένα μεγάλο μέρος του βουνού, αποκόλλησε και μία πλατεία γύρω σε ένα στρέμμα που έχουμε για πάρκινγκ των υπαλλήλων δεν φαίνεται καθόλου. Το καλό είναι πως δεν ήταν εργάσιμη μέρα, είμαστε πολύ τυχεροί γι' αυτό. Όλη η αυλή εδώ, η είσοδος από κάτω είχε φράξει από το τσαπάκι. Τρίτη μέρα τώρα είναι εδώ που καθαρίζει. Μάλιστα, κοντέινερ επιχείρησης βάρους 5 περίπου τόνων παρασύρθηκε 9 μέτρα παρακάτω, ενώ 2 εγκαταλειμμένα οχήματα σκεπάστηκαν από τόνους λάσπης. 50 χρόνια τα θυμούνται, δεν είχαν ταράξει καθόλου τα χώματα. Τώρα, άμα δεν το ζήσεις, νομίζω ότι συμβαίνουν μόνο στους άλλους. Είναι πολύ κοντά μας όλα. Τι σας είπαν οι υπάλληλοι που παρκάρουν αυτά τα οχήματά τους? Τι να πούνε, μείναν έκπληκτοι όλοι. Προβλήματα υπήρξαν και σε γειτονιά στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Συνάνη. Είναι αυτή η κατάσταση εδώ, να σκάψει όλο το σπίτι, να κατεβεί κάτω, να βάλει βατραχάκια, να τραβάει τα νερά. Και ο Δήμος να μου λέει θα έρθω αύριο μεθαύριο. Υπόγειο σπιτιού πλημμύρισε, με την αγωνία να κορυφώνεται, καθώς στο σπίτι της οικογένειας βρισκόταν το μωρό και το ανήλικο παιδί τους. Χειμώνα, καλοκαίρι, πνιγόμαστε, παιδιά. Βαλικά και όνει. Έχουν φράξει τον αγωγό που ήταν αγροτικό φράγμα επί τουρκοκρατίας. Παρόλα αυτά έχουν ανοίξει δρόμο πίσω, τον έχουν σταματήσει και έχει πλημμυρίσει, αυτό έχει γίνει λίμνη. Απειλήμνη τους. Αυτό το νερό λοιπόν του παιδιού πάει όλο στο σπίτι του. Πλημμύρισε το σπίτι του με δυο μωρά μες. Μπήκε νερά, καθαρό νερό μπαίνει, ποτίζει τα θεμέλια του σπιτιού και μπαίνει από κάτω. Μαζεύουν 2-3 μέρες τώρα με νερά. Νερά και τα παιδιά τα έχουν έπιπλα πετάξανε, τα πάντα πετάξανε. Αν και ο Δήμος Ηρακλείου ενημερώθηκε για το περιστατικό, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπήρξε ανταπόκριση όπως υποστηρίζει η οικογένεια. Ο Δήμος αδιαφορεί. Και εμείς εντός σχεδίου είμαστε σαν ζώα εδώ.